Να μιλάς για λουλούδια και να μην έχεις λουλούδια μπροστά σου. Καταρχάς, οφείλω να ομολογήσω ότι είστε ασορτή με την τουλίπα. Όμως την αγόρασα πριν 4 μέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και με το σήμα μας πίσω, κοίτα. Είναι πολύ ακριβά σήμερα τα λουλούδια, μου λέγε η Άντρια, η φίλη μου εδώ στο μακιγιάζ. Είναι 7 ναι. ευρώ το τριαντάφυλλο. Επανάκριβα. 7 ευρώ πήγε το τριαντάφυλλο. Ναι, για όνομα. Το Φαντάσου πιο πόσο ακριβό. καιρό έχω να αγοράσει τριαντάφυλλο. Εγώ τι ντουλίπε τι αγόρασα πριν 4 μέρες και χθε με έφερε ακόμα μερικέ ο σύζυγο μου. Οπότε τα πήραμε λίγο πιο φτηνά. Βιάστηκε ο σύζυγο, δεν τι έφερε σήμερα. Μα χθε ήταν το Αγίου Ακύλα και τη Αγία Πίστη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά θέλω την προσοχή σα, κυρία Δημοσθένου. Θέλω να δούμε μαζί το ρεπορτάζ για το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ο κόσμος στην Κύπρο, αντιλαμβάνεται αυτή την υπέροχη γιορτή και το αίσθημα του έρωτα, διότι βγαίνουν και διάφορα κοινωνιολογικά συμπεράσματα μέσα από αυτό. Να δούμε το ρεπορτάζ που ολοκλήρωσε και έκανε η Ιουλιέτα Μιχαήλ και επιστροφή εδώ να τα συζητήσουμε. 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων. Μια αφορμή να κάνεις μια συμβολική πράξη. Μια αφορμή να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Μια αφορμή για να θυμηθούμε την επαφή. Η επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους έχει κάτι μαγικό. Γεννιόμαστε μόνοι, αλλά προχωράμε μαζί. Με την επαφή γεννιέται η αγάπη και ο έρωτας. Δύο έννοιες υποκειμενικές και αμφιλεγόμενες. Τι είναι λοιπόν ο έρωτας και τι η αγάπη για τους ανθρώπους? Ο κόσμος έδωσε τη δική του μοναδική απάντηση στην κάμερα της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι. Τι είναι ο έρωτας? Η Αναστασία. Τι είναι ο έρωτας για σένα? Ο Μάριος. Ο έρωτας, ο καθένας ορίζει διαφορετικά τον έρωτα. Για μένα είναι ένα ισχυρό συναίσθημα, είναι μία δύναμη που σε κάνει να αλλάξεις πολλά πράγματα. Είναι κάτι έτσι που νιώθεις και θέλεις να το εκφράσεις και να το μοιραστείς με τον άλλον άνθρωπο. Μπορείς να τον πεις το πιο ωραίο συναίσθημα, αλλά μπορεί να φέρει και πολλά αντίθετα αποτελέσματα. Τώρα στις 14 του Φεβράρι, ας πούμε, γιορτάζουμε γενικά. Γιορτάζουμε την αγάπη γύρω στον κόσμο. Όχι μόνο τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας για σένα? Πολλά πράγματα. Ωραία συναισθήματα. Λοιπόν, ο έρωτας είναι κάτι που σε κάνει να νιώσεις όμορφα. Κάτι που κρατά όπως την αγάπη, αρκετά. Και κάτι που σε κάνει να νιώσεις όμορφα. Δύσκολο να τον βρεις. Ο έρωτας πάλι είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Είναι αγάπη πιο συμπληρωμένη. Έρωτας είναι να παίζει η ομάδα σου και να πηγαίνεις στο γήπεδο. Έρωτας είναι να βλέπεις την ΑΕΛ να παίζει ποδόσφαιρο. Τούτο είναι ο έρωτας. Έρωτας η αγάπη είναι η εμπιστοσύνη. Είναι να υπάρχει αμοιβαία, να υπάρχουν αμοιβαία αισθήματα ο καθένας, ο ένας για τον άλλον και να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Ο έρωτας είναι κάτι το απόλυτο, είναι κάτι το υπέρτατο, το οποίο το εξειδανικεύουμε, είναι μια υπέρτατη κατάσταση που όποιος τη ζήσει είναι τυχερός να το ζήσει, αλλά και άτυχος, γιατί από εκεί που βρίσκεται πολύ ψηλά μπορεί να πέσει και πολύ χαμηλά συναισθηματικά. Αλλά θεωρώ ότι αξίζει να το ζήσει ο καθένας. Ο έρωτας τι είναι για σας? Μέρος της αγάπης. Βασικά το να έχεις ένα δικό σου άτομο, να τον νιώθεις σαν σπίτι σου, ας πούμε, να μην χρειάζεται να, ξέρω εγώ, να τσακώνεστε και ξέρω εγώ. Όταν δύο άτομα αισθάνονται, είναι συναισθήματα πρώτον. Αγάπη είναι μετά από πολλά χρόνια. Σε φάση τώρα δεν θα σας πω, όταν γεράσουν μαζί, τότε είναι αγάπη. Όλα τα άλλα είναι συναισθήματα, τι να σου πω. Τι είναι ο έρωτας για σένα? Ο έρωτας είναι κάτι πολύ γενικό. Σε άλλους είναι ειδικό βέβαια. Τώρα ο έρωτας είναι να δείχνεις όλα τα συναισθήματά σου, το τι νιώθεις. Κυρίως πράξεις, θα πω εγώ, γιατί λόγια έχουμε χορτάσει. Αυτά. Ο έρωτας είναι κάτι πολύ περίπλοκο, ειδικά σε σχέση με τις ηλικίες, σε σχέση με πώς νιώθει ο ένας με τον άλλον. Γενικά, πολλά περίπλοκο θέμα. Είναι ένα πράγμα πολύ ωραίο. Πολύ καλό πράγμα. Ο έρωτας είναι να έχεις πάντα υγεία, να αγαπάς αληθινά τους πλησίων σου κάθε μέρα και να αγαπάς χωρίς ανταλλάγματα. What is love for you? What is love for me? She. And what is love for you? Him. Ο έρωτας, εντάξει, το να ερωτεύεσαι έναν άτομο που ξέρεις ότι είναι δικός μου εδώ, άρα ναι, αυτό. Η αγάπη τι είναι για σας? Η αγάπη είναι ζωή. Η αγάπη είναι η ευλογία να ξυπνάς το πρωί και να είσαι ζωντανός. Αυτό είναι η αγάπη.
Η αγάπη είναι, είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, είναι το πιο δυνατό αίσθημα του ανθρώπου. Γενικά είναι πολύ, πώς να το εξηγήσω, πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να νιώσω πολύ αγάπη. Πρόβλημα. Γιατί? Εντάξει, έχει πολλές συνέπειες. Αν την ένιωσες, έχει συνέπειες. Τραυματικές. Η αγάπη είναι κάτι που κρατά σε φιλικό ή σε ερωτικό επίπεδο και κάνει να είσαι πολλά συνδεδεμένος με τον άλλο, που είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιδεχθεί. Γι' αυτό είναι δύσκολο να την ευρύσεις πραγματικά. Και ξεστομίζεις την εύκολα, αλλά αν την εννοείς. ΑΕΛ, μόνο. Τι είναι η αγάπη για σένα? Τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι η σοκολάτα, η λαμπάδα, ας πούμε. Τούτο συναίσθημα. Η αγάπη είναι ο καλύτερος δρόμος στον Θεό. Δεν έχω ιδέα τι είναι η αγάπη, είναι ένα όνομα. Τι πρέπει να λέω για μένα? Η αγάπη είναι η ζωή. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να ζούμε. Η αγάπη. Η αγάπη είναι κάτι το πιο... Όχι τόσο, είναι λίγο πιο απροσδιόριστο. Γιατί δείχνεται και με πράξεις αλλά και με λόγια. Ενώ ο έρωτας είναι κάτι πιο στοχευμένο. Δηλαδή μπορώ να πω ότι εγώ αγαπάω κάποιον, την αδερφή μου, τη γιαγιά μου, τη μαμά μου, αλλά μπορώ να ερωτευτώ, πιστεύω, πολύ λίγες φορές γενικά. Αυτά. Αγάπη δεν ταυτίζεται με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι κάτι άλλο, ο αγάπη είναι κάτι άλλο. Αγάπη είναι να έχεις μια κολλητή δίπλα σου, να σε προσέχει, να σε φροντίζει και η ελπίδα να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε αγαπά. Η αγάπη είναι πιο βαθιά, η αγάπη κτίζεται με τα χρόνια, θεωρώ. Είναι πιο έτσι συντροφική, είναι αυτό η ανάγκη που έχεις να φροντίσεις κάποιον, να τον περιποιηθείς, να μοιραστείς στιγμές μαζί του. Η αγάπη, αυτό που έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό εδώ. Και αυτό που περιμένουμε. Περιμένουμε. Η αγάπη είναι μεγάλο θέμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι απλώς μια απλή χειρονομία. Η αγάπη περιέχει πάρα πολλά πράγματα, από ψυχολογία μέχρι πράξεις, ας πούμε. Αλλά με ένα λουλούδι μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Όταν θυμήθηκα μια περίπτωση, κάποιος πήρε σπίτι μια αναθωρίσμη της κυρίας του. Μετά από λίγες ώρες έρθει η κυρία του και την έφερε εδώ. Και λέει, βρέστε τον και δώστε τον πίσω. Ήταν πολύ θυμωμένη. Τι είναι ο έρωτας, τι είναι η αγάπη για σένα? Λοιπόν, η αγάπη είναι οι πατάτες, οι τηγανητές, και ο έρωτας είναι η κέτσαπ. Είναι αυτό που λείπει από την αγάπη για να συμπληρωθεί. Αυτά λοιπόν για το πώς βλέπει ο κόσμος τον έρωτα και την αγάπη. Πίσω εδώ, Αρετή Δημοσθένου.